Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς θα συνδεθείς μέσω από το Zoom, πώς θα κάνεις εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom στο τηλέφωνό σου ή στον υπολογιστή σου και πώς θα συνδεθείς για να παρακολουθείς κάποιο ζωντανό webinar, κάποια, να κάνεις κάποια συνάντηση με κάποιο φίλο σου ή οτιδήποτε. Οπότε, πάμε να δούμε βήμα προς βήμα πώς κάνεις εγκατάσταση πρώτα στον υπολογιστή σου και μετά στο κινητό σου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος μας έστειλε το μήνυμα για να συνδεθούμε σε ένα online webinar. Μας έστειλε ένα email και έχουμε την πρόσκληση και έχουμε το URL για να συνδεθούμε. Τι κάνουμε λοιπόν, πατάμε στο σύνδεσμο το οποίο μας έχουν προσκαλέσει και ανοίγει κάπως έτσι, αρχίζει και κάνει loading κάπως έτσι και μετά μας ζητάει να κατεβάσουμε την εφαρμογή του Zoom, να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας, να το κάνουμε εγκατάσταση και έτσι μετά να μπορούμε να συμμετέχουμε μέσα στο webinar. Και θα κάνουμε την εγκατάσταση με δύο τρόπους. Τρόπος 1. Θα εμφανιστεί ένα παραθυράκι και θα πατήσουμε να γίνει download και να κατεβεί η εφαρμογή. Ή το δεύτερο, το οποίο σου λέει το ίδιο το Zoom, ότι αν δεν εμφανιστεί η εφαρμογή, πάτα εδώ, κάνε download το Zoom και να ξεκινήσει. Click here. Οπότε πατάς σε αυτό εδώ το σημείο, start from this browser, ή σε αυτό εδώ, σε ένα από τα δύο, και γίνεται download της εφαρμογής και ξεκινάμε την ξεκινάμε να το ανοίξουμε λοιπόν για να τρέχει η εφαρμογή τώρα, να συνδεθούμε. Κάνει εγκατάσταση η εφαρμογή αυτή στον υπολογιστή μας. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι ίσα ίσα μια εφαρμογή η οποία μας επιτρέπει να συμμετέχουμε στο online webinar. Περιμένουμε λοιπόν να κάνει την εφαρμογή για να συνδεθούμε με ένα όνομα, με ένα email για να συμμετέχουμε στο online webinar, συνάντηση, μπορεί να είναι μια φιλική συνάντηση, μπορεί να είναι ένα webinar το οποίο έχουμε κανονίσει να δούμε, μας έχουν προσκαλέσει να δούμε κάτι. Okay. Και πολύ απλά μας ανοίγει αυτό εδώ το παρατράκι το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Και μας ρωτάει αν θέλουμε να συνδεθούμε με κάποιο μικρόφωνο ή με το μικρόφωνο και ταχεία του υπολογιστή. Είναι πολύ πιο εύκολο να πατήσει κάποιο αυτό, εάν και μπορεί ταυτόχρονα μπορεί να επιλέξει και το από κάτω, αλλά μπορεί και μετά ηχεία του υπολογιστή. Άρα λοιπόν κάνει join with, κάνεις, επιλέγεις αυτό, computer audio και συνδέεσαι. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν τώρα, όπως βλέπεις, έχεις δύο επιλογές. Έχεις διάφορες επιλογές βασικά. Έχεις να κάνεις mute το μικρόφωνο ή να το ανοίξεις και να μιλήσεις σε κάποιον, να σε ακούσει κάποιος. Εδώ είναι, ας πούμε, εδώ βλέπεις και τη λίστα των ανθρώπων, εδώ που λέει participants, εδώ μπορεί να πατήσεις και να βλέπεις τους ανθρώπους που είναι μέσα στο webinar, μέσα στη συνάντηση. Εδώ, αν θέλεις, μπορείς να ανοίξεις κάμερα, να ανοίξει, να κλείσει μικρόφωνο να πάσα στιγμή. Πατάς ένα κλικ, ανοίγει και κλείνει. Εάν θέλεις να δείξεις σε κάποιον την οθόνη, να δει αυτό που έχεις εσύ στον υπολογιστή σου, μπορείς να πατήσεις αυτό εδώ που λέει το πράσινο share screen. Πατώντας αυτό εδώ, λοιπόν, επιλέγεις αν θέλεις να δείξεις συγκεκριμένη οθόνη στο Google, ας πούμε, ή να κάνεις γενικώ κίνηση οθόνης σε ό,τι και αν έχεις τον υπολογιστή σου. Και μόλις επιλέξεις αυτό, πατάς εδώ κάτω στο share και γίνεται αμέσως κίνηση οθόνης. Γίνεται κίνηση οθόνης και ανά πάσα στιγμή μπορείς να το σταματήσεις πατώντας εδώ στο stop. Και ξαναρχίσεις εδώ. Και συνήθως αν σε έχουν προσκαλέσει για να συμμετέχεις σε κάτι, αυτοί θα έχουν κάνει κίνηση οθόνης. Και όταν είσαι έτοιμη να αποχωρήσεις και έχει τελειώσει και θες να αποχωρήσεις από τη συνάντηση, μπορείς να κάνεις εδώ leave, πατήσεις αυτό και φεύγεις απευθείας από το Zoom. Είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό όπως βλέπεις στη χρήση. Μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα record αν θέλεις να καταγράψεις κάποιο webinar. Αν θέλεις να το καταγράψεις ή να το έχεις για μετά για να το ακούς ξανά ή οτιδήποτε, μπορείς να πατήσεις εδώ record, να το καταγράψεις και όταν κλείσει το webinar, τότε γίνεται αποθήκευση στο δικό σου υπολογιστή. Alright. Και τώρα πάμε να δούμε πώς συνδέεσαι και μέσω του κινητού. Με το ίδιο τρόπο λοιπόν πηγαίνουμε στο link, πατάμε στο link αυτό, το οποίο μας έχουν στείλει και μας ανοίγει λοιπόν εδώ ένα παράθυρο το οποίο θα μας ζητήσει να κάνουμε εγκατάσταση της εφαρμογής στο Zoom και πηγαίνουμε όχι στο download from Zoom, download from Google Play. Πατάμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο και κάνουμε εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom στο κινητό μας. Μόλις κάνουμε την εγκατάσταση θα μπορούμε μετά να συμμετέχουμε απευθείας στο Zoom. Συνδέεται στο κινητό μας, αν δεν έχουμε χώρο πρέπει να βγάλουμε κάποια άλλη εφαρμογή η οποία μπορεί να
ας πούμε να μην είναι τόσο σημαντική, να μπορούμε να τη βγάλουμε και να συνδεθούμε μετά μέσω του κινητού μας στο Zoom. Εδώ λοιπόν κάνει την εγκατάσταση τώρα στην εφαρμογή και μπορούμε να πατήσουμε Open από εδώ και να συμμετέχουμε με κάποιο, να βάλουμε το ID που μας έχουν βάλει να συνδεθούμε ή να ξαναπάμε πίσω ξανά στο email το οποίο μας στείλαν και πατάμε το link. Ανοίγει αυτό, επιλέγουμε το Zoom κάθε φορά και δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Μια φορά την κατεβάζουμε, επιλέγουμε εδώ ένα όνομα το οποίο θέλουμε να μπούμε μέσα στο Zoom, το όνομα το οποίο θέλουμε να συμμετέχουμε, να φαίνεται δηλαδή. Εδώ επιλέγουμε ότι δεχόμαστε τους όρους χρήστης της Zoom. Και σε αυτό εδώ το σημείο μετά, μόλις πατήσω το Got It Now, λέει να συνδεθώ, όπως βλέπεις πιο κάτω, Call via Device Audio, να συνδεθώ με τα ηχεία του τηλεφώνου, της συγκεκριμένης συσκευής και μπορώ μετά κανονικά να συμμετέχω στην συνάντηση όπως έχει δει, ανοίγοντας και κλείνοντας το μικρόφωνο και το βίντεο όπως επιθυμώ εγώ. Οκ, οπότε αυτό ήταν και απόλαυσε τώρα το webinar σου.